Λοιπόν, να σας φρεσκάρω λιγάκι την μνήμη, σας τα είπα και στο τελευταίο συμβούλιο, στο συμβούλιο αποχώρησης. Θα σας εξηγήσω πώς θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε δύο αγώνες ασυλίας. Από κάθε αντίστοιχο συμβούλιο θα προκύπτει ένας υποψήφιος. Στο δεύτερο συμβούλιο όμως, πέρα από τις δικές σας ψηφοφορίες, θα προκύψει άλλος ένας υποψήφιος. Με ποιο τρόπο? Αυτόν θα τον υποδείξει ο MVP ή η MVP και των δύο αγώνων ασυλίας. Όποιος δηλαδή ή όποια συγκεντρώσει τις περισσότερες νίκες, στο δεύτερο συμβούλιο θα αποδεικνύει άλλον ένα υποψήφιο. Έτσι λοιπόν θα φτάνουμε στους τρεις. Επίσης, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, ο παίκτης ο οποίος θα βγει σήμερα υποψήφιος, στο δεύτερο αγώνα ασυλίας θα έχει το δικαίωμα, κερδίζοντας και παίρνοντας αυτό το κολλιέ, να διώξει την υποψηφιότητα από πάνω του και να υποδείξει κάποιον άλλο στη θέση του. Στέλλα, ξεκινάει και πάλι η μεγάλη μάχη. Από την αρχή ξεκινάει με μείον μία ασυλία. Τώρα πλέον παίζουμε δύο αγώνες, μία αποχώρηση, δύο αγώνες, μία αποχώρηση. Φαντάζομαι όλοι θα μπούμε μέσα και θα το διεκδικήσουμε και ας νικήσει ο καλύτερος. Μάριε, αν μπορούσα να δώσω ένα τίτλο σε αυτούς τους αγώνες, είναι Αγώνες Πρωταθλήματος. Θα συμφωνήσω με αυτή την ατάκα σου. Έτσι είναι. Είναι αγώνες οι οποίοι ο κάθε αγώνας έχει τη δικιά του σημασία. Σκληροί αγώνες, αλλά εγώ το βλέπω ότι καθημερινά. Θα μπουν όλα τα παιδιά και εγώ να διεκδικήσουμε και τη σημερινή. Σίγουρα η αυριανή είναι πιο σημαντική, αλλά και τη σημερινή και την αυριανή ασυλία, μιας και στενεύουν τα περιθώρια. 7 άτομα, 4 άτομα φεύγουν για τους τελικούς, άρα μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία του κάθε αγώνα μόνο από αυτό που έχω πει. Σάκη. Είναι ραγδαίες εξελίξεις πλέον στο παιχνίδι, όλα αλλάζουν καθημερινά. Στρατηγικά θα κινηθούν πλέον όλοι οι παίχτες, θεωρώ. Από τη στιγμή που ο ένας βλέπει τον άλλον, παρασύρεται και κινείται και αυτό στρατηγικά. Ο καθένας προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του ή τον άνθρωπό του. Και άνθρωπό του, όχι παρόλο όπως έχω τη Μαργιαλένα, το φίλο του, αυτόν που έχει έρθει πιο κοντά. Θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ συναρπαστικό το παιχνίδι το τελευταίο διάστημα. Ότι αγωνιζόμαστε όλοι με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε να κερδίσουμε την ατομική ασυλία και να πάμε λίγο πιο ασφαλείς στο συμβούλιο, ακόμα και για μία μέρα, γιατί όπως ξέρουμε. Μία μέρα κερδίζει, την επόμενη μέρα μπορεί να ψηφιστεί. Άρα, όλε οι ασυλίε θα έχουν τη σημασία του, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι ραγδαίε εξελίξει φτάνουν το παιχνίδι στο τέλο και όλοι θέλουν να διεκδικήσουν τι 4 πολυπόθητε θέσει του τελικού.